Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά με υγεία, δεν σας ευχόμαστε όμως καλή επιτυχία. Όχι από καμία κακία ή μικροκομματικής αντίληψης, αλλά γιατί προφανώς η πολιτική η οποία εφαρμόζεται και εσείς και η κυβέρνηση συνολικότερα είναι μια αντιλαϊκή πολιτική. Άρα δεν μπορούμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε μια αντιλαϊκή πολιτική. Όπως αντιλαμβάνεστε. Καλή φώτιση. Τώρα είμαστε μικρά παιδιά. Ο καθένας ξέρει τι υπηρετεί και για ποιο σκοπό είναι εκεί που είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το παρόν σχέδιο νόμου είναι ενταγμένο στην ίδια εθνική στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση που υιοθέτησαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως αυτή του 2014 με Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον σημερινό Πρωθυπουργό, του ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους Κατρούγκαλου και Βερναρδάκη, αφήνοντας άθικτο το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα 2014-2020 ως προς τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε. Από αυτή την άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστια ευθύνη που η Νέα Δημοκρατία σήμερα φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δηλαδή άνοιξε την όρεξη για ακόμα πιο επιθετική αντιλαϊκή πολιτική και για πιο αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν το σχέδιο νόμου, αγαπητέ Παύλο, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης του επιτελικού κράτους που επιδιώκει σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση και το επιδιώκετε όλοι σας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το επιδιώκει αυτό, άλλωστε στην προμετωπίδα της πολιτικής σας προτάσσετε την θωράκιση της συνέχειας αυτού του αστικού κράτους, την συνέχεια της λειτουργίας ενός κρατικού μηχανισμού, ανεξαρτήτως αλλαγών στην κυβέρνηση, στη βάση των σχεδιασμών που έχει η αστική τάξη και των δικών της προτεραιοτήτων. Κυρίως έρχεται να λύσει το ζήτημα ποιοι θα προσλαμβάνονται στο δημόσιο και όχι πόσοι. Ποιοι θα στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό. Είναι μεταρρύθμιση που έχει στόχο τον απόλυτο έλεγχο του προγραμματισμού των μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο με βάση τους εκάστοτε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Δηλαδή με ό,τι περισσεύει από τις επιδοτήσεις στους επιχειρηματίες, από τις νατοικές δαπάνες και τις ανάγκες προσαρμογής της καπιταλιστικής οικονομίας προς χάρη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Τα κριτήρια προσλήψεων που θεσμοθετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με τον πανελλαδικό διαγωνισμό και τη συνέντευξη είναι ουσιαστικά κριτήρια κόφτη και αποκλεισμού στο μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου και των δημοσίων υπαλλήλων. Στην πορεία προφανώς θα έρθει και για τους υπόλοιπους, όπως το χώρο της παιδείας με τους εκπαιδευτικούς. Επεκτείνεται στους εργαζόμενους επιθητεία, όπως και για εκείνους τους δημόσιους υπαλλήλους που το αντικείμενό τους σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, όπως για παράδειγμα στις αερομεταφορές, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία άμυνας, εσωτερικών, στις φυλακές και αλλού. Δεν μπορεί το προσωπικό για κάλυψη αναγκών αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας να είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ταυτόχρονα να έχουμε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τύπου μάντρας. Δηλαδή το καλοκαίρι να κυγόμαστε και το χειμώνα να πνιγόμαστε. Επίσης, υποβαθμίζονται προϋπηρεσίες, εμπειρίες και κυρίως τα τυπικά προσόντα, πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και θα λογίζονται πλέον μόνο ως προς αύξηση και μάλιστα με συντελεστές χαμηλής βαρύτητας στην βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος από τον πανελλαδικό διαγωνισμό. Εφ' εξής δηλαδή θα έχουμε υποβάθμιση της βαρύτητας των γνώσεων έναντι των δεξιοτήτων. Ίδιας αντίληψης και η πρόταση που ακούστηκε πριν από λίγο από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να συνυπολογίζεται, λέει, ως συντελεστής βαρύτητας το πανεπιστημιακό ίδρυμα από το οποίο θα αποφυτά ο εργαζόμενος. Απόδειξη της επιδίωξης για πανεπιστημιακά ιδρύματα πολλών ταχυτήτων και αξιολογούμενα από την ίδια την αγορά. Ο δε τίτλος του νομοσχεδίου «Αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα» είναι εντελώς ψευδεπίγραφος. Καμία σχέση δεν έχει με την αξιοκρατία. Και μάλιστα ψάχνεται και νέες θεωρίες και ερμηνείες ανορθολογικές
αντιεπιστημονικές θεωρίες για να τεκμηριώσετε μια κατεπίφαση αξιοκρατία, μια κατεπίφαση δημοκρατία και διαφάνεια. Αξιοκρατία όμως, διαφάνεια και αντικειμονικότητα και ταυτόχρονα ψυχομετρικά τεστ δεν μπορούν να συμβιβαστούν, δεν συμβιβάζονται. Και βέβαια καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνουν οι αναφερόμενες ως πρόσθετες διαγνωστικές διαδικασίες που μπορούν να αιτούνται όλοι οι φορείς για όλες τις προσλήψεις τους. Αξιοκρατία και αντικειμενικότητα δεν υπάρχει χωρίς αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, δεν υπάρχει με την τεράστια υποβάθμιση των τυπικών προσόντων, την απαξίωση των τίτλων σπουδών, με τον μηδενισμό της προϋπηρεσίας. Η αξιοκρατία που επικαλείστε, όπως και οι έννοιες της δημοκρατίας, της διαφάνειας, είναι το καλύτερο πολιτικό περίβλημα του καπιταλισμού και γι' αυτό το κεφάλαιο, όταν αποκτήσει αυτό το καλύτερο περίβλημα, θεμελιώνει την εξουσία του με τόση ασφάλεια και με τόση σιγουριά που καμία αλλαγή προσώπων, ούτε θεσμών, ούτε κομμάτων μέσα στην αστική δημοκρατία δεν γκλονίζει αυτή ακριβώς την εξουσία. Το νομοσχέδιο κατά συνέπεια είναι βαθιά ταξικό και έρχεται να θεσμοθετήσει την επιτάχυνση στην πρόσληψη των δικών σας παιδιών, κατά τα λεγόμενα τα δικά σας. Λειτουργεί φωτογραφικά ώστε απρόσκοπτα ο κρατικός μηχανισμός να υπηρετεί τις επιδιώξεις της άρχουσας τάξης και των εκάστοτε αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Το ΑΣΕΠ προβάλλεται ως πανάκια λύση με το φωτοστέφανο της ανεξάρτητης αρχής από όλους, ενώ είναι βαθιά εξαρτημένο από τις αντιλαϊκές πολιτικές, όχι μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και των υπερεθνικών οργανισμών, όπως άλλωστε αναφέρεται μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο. Αναλαμβάνει ρόλο θεματοφύλακα για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, για την απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Είναι γνωστά άλλωστε τα αιτήματα σωματείων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για μαζικές προσλήψεις στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Και όμως δεν ικανοποιούνται. Άλλοτε επικαλείστε τις δεσμεύσεις των μνημονίων, πρώτα το 1:5, μετά το 1:1, και άλλοτε τις δεσμεύσεις του Συντάγματος, που θα μπορούσατε να τις αλλάξετε ή να τις καταργήσετε. Δεν το κάνατε όμως κατά την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, που από κοινού ψηφίσατε, μαζί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής, και αρνηθήκατε και να υιοθετήσετε τη σχετική τροπολογία 150 ομοσπονδιών και σωματείων του δημοσίου, και τώρα επικαλείστε την πανδημία. Συνεχίζετε δηλαδή αυτή την επιχειρηματολογία. Μετά θα επικαλεστείτε την μεταπανδημική κρίση, τις αντοχές της οικονομίας, ένα σωρό διάφορα επιχειρήματα, εν πάση περιπτώσει, για να τεκμηριώσετε αυτή την αντιλαϊκή σας θέση. Η πραγματικότητα όμως σήμερα που αναδύεται με τον πιο τραγικό τρόπο είναι η υποστελέχωση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, σε άλλες υπηρεσίες. Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι σχετικά με το σύστημα προσλήψεων χωρίς να κάνει προσλήψεις. Και όλα αυτά σε συνθήκες πανδημίας που επιβάλλει γενναίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Παίζετε επικοινωνιακά σχετικά με το σύστημα προσλήψεων χωρίς να κάνετε προσλήψεις. Ναι, αυτό είναι. Αυτό συνιστά το σχέδιο νόμου. Παίζετε με τις αγωνίες, τα προβλήματα, με τις ανάγκες του λαού μας. Ειδικά αυτή την περίοδο οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν ανάγκη από τη θεσμοθέτηση κριτηρίων πρόσληψης, αλλά από μαζικές προσλήψεις, από μαζικούς μόνιμους διορισμούς, από τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη ζωντανή λειτουργία των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να έχουμε μείωση των αριθμών των παιδιών ένα τμήμα. Και όχι αυτό που ακούστηκε σήμερα, ότι το κάθε παιδί πρέπει να κουβαλήσει και από μία κουβέρτα για να κάνει μάθημα μέσα στην τάξη. Άθλια. Άθλια πολιτική. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο τρόπος διορισμού, αλλά το ότι δεν γίνονται διορισμοί με συνέπειες στις υπηρεσίες και τα κοινωνικά δικαιώματα. Την ίδια ώρα που φέρετε αυτό το νομοσχέδιο, αντί να μονιμοποιήσετε το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων, δίνεται φύλλα πορεία σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Αντί να προχωρήσετε σε προσλήψεις του ΣΟΤΑ, δίνεται το δικαίωμα σε δημάρχους και περιφερειάρχες να αναθέτουν παράλληλα καθήκοντα, με τους συντονιστές σας, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, να τα ευλογούν όλα αυτά. Αντί να προχωρήσετε σε προσλήψεις στον ΕΦΚΑ για να βγουν οι εκκρεμείς συντάξεις,
με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που φέρατε πρόσφατα τέλη του 2020 και το ψηφίσατε, μεταφέρετε εργαζόμενους χωρίς τη θέλησή τους από το υπόλοιπο δημόσιο τομέα στο ΕΦΚΑ. Μετατρέπεται στην πράξη το δημόσιο σε εταιρεία εργολαβικών και νοικιαζόμενων εργαζομένων, γιατί δεν βγαίνει με τις ελάχιστες προσλήψεις και τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Η πολιτική λοιπόν της αδιοριστίας όλα αυτά τα χρόνια συνοδεύεται με την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, των εχωρήσεων αρμοδιοτήτων και καταργήσεων υπηρεσιών, με την προώθηση των αναπτυξιακών οργανισμών στο ΣΟΤΑ με εργαζόμενους εκτός ΑΣΕΠ, με τις εργολαβίες και την ιδιωτικοποίηση ελεκτικών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων μέσα από διάφορα μητρώα και ποικίλους άλλους τρόπους. Μόνο ένα παράδειγμα έτσι για τον προκλητικό τρόπο που η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, περιφερειάρχες και δήμαρχοι που στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, να πείσουν ότι ο μονόδρομος των ιδιωτικοποιήσεων μας συμφέρει. Ακούστηκε και εδώ κατά την ακρόαση των φορέων και το επαναλαμβάνουμε ως ένα παράδειγμα πολύ τρανταχτό στην περιφέρεια Αττικής. Οι δαπάνες του 1.650.000 ευρώ το χρόνο για εργολαβικές επιχειρήσεις καθαριότητας κτηρίων αντιστοιχούν με 100 εργαζόμενους δημόσιους υπαλλήλους την ίδια ώρα που οι εργολάβοι απασχολούν με αυτά τα χρήματα τους μισούς εργαζόμενους, με το 1/4 των αποδοχών που θα μπορούσαν να παίρνουν. Το ΚΚΕ αγωνίζεται υπέρ ενός αντικειμενικού και με μετρήσιμα κριτήρια συστήματος επιλογής στα πλαίσια μιας κρατικής δημόσιας διοίκησης που βασική αποστολή της θα είναι να υπηρετεί την ανάπτυξη σε όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Κάθε άνθρωπος, κάθε νέος άνθρωπος, είτε έχει απολυτήριο λυκείου, είτε μιας επαγγελματικής σχολής, είτε έχει τελειώσει ένα ΤΕΙ, είτε ένα ΑΕΙ, είτε έχει κάνει μεταπτυχιακά, είτε έχει διδακτορικό, δικαιούται δουλειά, δικαιούται μια θέση εργασίας μόνιμης με ένα καλό μισθό. Εμείς τουλάχιστον ξεκινάμε από αυτή την βασική αρχή, από αυτή τη θέση. Το ΚΚΕ δεν θα παρασυρθεί σε μια ανούσια από προσανατολιστική και επιζήμια συζήτηση τα περί μοριοδότησης και των διαφόρων άλλων προτάσεων που κάνει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το κίνημα αλλαγής στα άλλα κόμματα. Ακόμα και η όποια μοριοδότηση με ένα αμέτρητο κατάλογο υποκειμενικών κριτηρίων είναι σίγουρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων θα μείνουν χωρίς μονιμοποίηση και θα συνεχίζεται η ομοιρία τους. Απορρίπτουμε αυτό που λένε πρώτα να πιστοποιήσουμε αν ο εργαζόμενος έχει ικανότητα και μετά θα μπει σε μια δουλειά. Είναι το πρόσχημα για να δικαιολογηθεί η αδιοριστία. Ποιος δεν θυμάται υπουργό της κυβέρνησης όπου ανέφερε ότι την ευθύνη για την ανεργία την έχει ο άνεργος που δεν ξέρει να κάνει σωστές αιτήσεις στον ΟΑΕ. Το δικαίωμα λοιπόν για τη δουλειά ανήκει σε όλους. Κυρανάκης. Το δικαίωμα λοιπόν στη δουλειά ανήκει σε όλους. Και αφήστε τα κόλπα και τις δικαιολογίες. Το ΚΚΕ επιμένει στην πάγια θέση του για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, για την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, συμβασιούχων, επικουρικών, εργολαβικών, ορομισθείων, αναπληρωτών και ούτω καθεξής. Για τους εργαζόμενους είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημα για εδώ και τώρα κάλυψη των κενών στην υγεία, στην παιδεία, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, στους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, στα ασφαλιστικά ταμεία με επαρκές μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Μόνο βέβαια ένα κοινωνικό σύστημα με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, την κοινωνικοποίηση όλων των μέσων παραγωγής, θα σχεδιάσει κεντρικά την παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού σε αντικατάσταση του σημερινού νόμου του κέρδους. Έτσι, ο διοικητικός μηχανισμός δεν θα λειτουργεί με κριτήρια τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Θα αφαιρεί το έδαφος της διαπλοκής των εργαζομένων στην κρατική διοίκηση με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κρατική διοίκηση, στην εργατική εξουσία που λέμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα είναι πλήρως τελεχωμένη, με υψηλά ειδικευόμενους εργαζόμενους, θα υπηρετεί την παραγωγή με στόχο τη διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Όπως αντιλαμβάνεστε, το είπαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει επί της αρχής το σχέδιο νόμου και επί των άρθρων έχουμε και τα παρόν μας, έχουμε και τα ναι μας, θα τα πούμε στην ολομέλεια. Ευχαριστώ.